Έχω στη γραμμή τον, όπως με ενημέρωσαν, τον κύριο Πολύκαρπο Παπαδόπουλο. Είναι νομικός. Έτσι δεν είναι, κύριε Παπαδόπουλο, καλά τα λέω? Ναι, καλησπέρα κύριε Ζαγορά. Χαίρετε, είστε εκπρόσωπος. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ που μπαίνετε στον κόπο και να μας ενημερώσετε. Απλά ήθελα να ενημερώσω τον κόσμο και τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, ναι, γενικότερα όλο το φιλάθλο κόσμο, επειδή τυχαίνει να είμαι συνήγορος υπερασπίσεως του ενός εκ των τριών κατηγορουμένων που δικάζονται σήμερα μεταναβολή στο αυτόφορο μονομελές πνευματική Θεσσαλονίκη. Για ποιο... ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Ναι, για ποια περίπτωση είναι, ποιοι είναι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ? Για τους τρεις από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που συνελήφθησαν την ημέρα εκείνη με τα επεισόδια στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στις 8 Δευτέρου. Α, τώρα, το τελευταίο, Πάκο Ολυμπιακός. Τώρα το τέρπι με τον Ολυμπιακό, ναι, Πάκο, ναι, Ολυμπιακός, στις 8 Δευτέρου. Ναι. Λοιπόν, είναι οι τρεις εκ των οποίων, γιατί οι υπόλοιποι ήταν ανήλικοι και δεν δικάστηκαν. Ναι. Πήραν αναβολή. Οι υπόλοιποι τρεις όμως οι ενήλικες, με τα αναβολή, δεν είχαν έρθει αστυνομικοί στο πρώτο δικαστήριο, ναι, στο αυτόφορο. Πήρε αναβολή υπόθεση για σήμερα το μεσημέρι. Ναι. Εκδικάστηκε η υπόθεση, ο εντολέας ο δικός μου, ο παδός, αθώθηκε. 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 Τι βέβαια, είχε, κοιτάξτε, τι... ήταν για... τώρα, τι κατηγορίες είχε? Η κατηγορία είχε για κατοχή και ρήψη κροτίδας, αλλά το σημείο στο οποίο βρέθηκε να ρίχνει τη μία κροτίδα που έριξε, τέλος πάντων, ήταν 1,2 χιλιόμετρα από το γήπεδο. Δηλαδή στο ύψος της Κατσιμίδη με Λαμπράκι, να φανταστείτε. Ναι. Οπότε λοιπόν, εμείς αποδείξαμε στο δικαστήριο και θεώρησε και πίστηκε το δικαστήριο ότι δεν είναι δυνατόν με αφορμή το συγκεκριμένο αγώνα να ρίχθηκε η συγκεκριμένη κροτίδα, όταν η απόσταση είναι πολύ μεγάλη στο γήπεδο. Έτσι. Και μάλιστα όταν ο συγκεκριμένος ο νόμος περί αθλητικής βίας απαιτεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις, είναι ένα ιδιώνυμο αδίκημα, το οποίο απαιτεί να υπάρχει μια συγκεκριμένη απαραίτητη προϋπόθεση. Δηλαδή, ό,τι γίνεται, δηλαδή κατοχή κροτίδων, βεγγαλικών κτλ., όλα αυτά να γίνονται ή εντός του αγωνιστικού χώρου, ή πέριξη του αγωνιστικού χώρου, ή στο χώρο στάθμισης και προσέλευσης των φιλάθλων, ή σε βοηθητικές εγκαταστάσεις του γηπέδου. Δηλαδή, απαιτεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες δεν συνέτρεχαν στη συγκεκριμένη προϋπόθεση. Ναι. Πλην όμως το δικαστήριο, κρίνοντας ορθά και προσκομίζοντας, εμείς προσκομίσαμε και αποδεικνύαμε ότι όντως η απόσταση αυτή δικαιολογείται. Αυτή ήταν η βασική κατηγορία για τον. Ναι, οι άλλοι δύο βέβαια καταδικάστηκαν. Βέβαια δεν είχαν συνήγορο υπερασπίσεως. Εγώ το μόνο που να πω ότι καταδικάστηκαν. Το δυστυχώς όμως είναι η παρεπόμενη ποινή που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και πολύ καλά γνωρίζετε. Δεν είχαν συνήγορο υπεράσπιση, είπατε? Δεν είχαν, οι δύο τους τρεις δεν είχαν, όχι, δεν είχαν. Ναι. Ήταν για κατοχή βεγγαλικών. Ναι. Εκτός γηπέδου ένας από αυτούς ο νεαρότερος, η ηλικία, δεν θέλω να βεβαιώ ούτε ονόματα ούτε να πω, ναι, 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 γιατί δεν μου δίνει το δικαίωμα, γιατί δεν είμαι συνηγορός τους. Ο νεαρότερος ηλικία είχε για κατοχή βεγγαλικών έξω από το γήπεδο, σε ένα παρακείμενο δρόμο κοντά στο γήπεδο. Ναι. Λοιπόν, και ο δεύτερος ήταν για άναμα ενός βεγγαλικού πυρσού και μάλιστα στη θύρα 2 του γηπέδου Τούμπας. Στη θύρα 2, μέσα. Μέσα, μέσα. Μέσα. Και, δηλαδή, όταν λέτε καταδικάστηκαν, δηλαδή. Καταδικάστηκαν σε μια ποινή, εντάξει, επική θα τη χαρακτηρίζει εν όψη των μεγάλων ποινών που προβλέπει ο νόμος. 6 μήνες ποινή με αναστολή και χρηματική ποινή 300 ευρώ. Και η παρεπόμενη ποινή είναι το πρόβλημα για τους ανθρώπους αυτούς. Για πείτε την. Η παρεπόμενη ποινή σημαίνει ότι για τα επόμενα 2 χρόνια, ναι, θα πρέπει κάθε φορά που παίζει ο ΠΑΟΚ, ναι, να βρίσκονται αυτοί στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και να βλέπουμε και τα παιχνίδια. Όχι ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο, μόνο. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Μπράβο, αυτό είναι το πιο σημαντικό, κύριε Παπαδόπουλο, και ευχαριστώ που το λέτε. Το τονίζετε, γιατί έχει μαλλιάσει η γλώσσα με τα τελευταία χρόνια για αυτά τα παιδιά που κάνουν μια βλακεία για μια χαζομάρα και μετά χαλάνε τη ζωή τους. Α, τώρα, αυτό είναι το τρανό παράδειγμα. Αυτό εγώ που το μόνο μπορώ να πω όμως είναι ότι οι συγκεκριμένοι δεν είναι από τους φανατικούς οπαδούς. Δηλαδή, και ο κύριο, τέλος πάντων, ο κατηγορούμενος, ο οποίος είχε τον ένα πυρσό, άναψε, ήταν με το παιδάκι του μαζί ο άνθρωπος και είχε να πάει 3 χρόνια στο γήπεδο και αποφυσικόμενη βλακεία του, τέλος πάντων, για να εντυπωσιάσει και το γιο του, βλέποντας και απέναντι στους πυρσούς στη θύρα 4, άναψε το πυρσό. Και κακή του είχε τον ίδιο αστυνομικός που είχε το σύστημα παρακολούθησης του γηπέδου. Έτσι. Α, με το σύστημα παρακολούθησης έγινε? Όχι, όχι. Δεν ήταν το ίδιο σύστημα. Απλά έτυχε να είναι σε απόσταση πολύ μικρή από τον αυτό. Και στη συνέχεια συνέστησε ο αστυνομικός εκεί μπροστά να το συλλάβουν, τέλος πάντων. Απλά έτυχε να είναι και στο σημείο κοντά. Ναι. Μεγάλος άνθρωπος ήταν αυτός. Μεγάλος ήταν, λέμε τώρα. Με το παιδί του, τι θα ήταν? Μεγάλος ήταν σε μια ηλικία γύρω πάνω από 40 χρόνων, εν πάση περιπτώσει. Κοντά εκεί στην ηλικία αυτή. Ναι. Και το άλλο ήταν σε μικρότερο ηλικία, ο οποίος βρέθηκε να έχει πάνω του βεγγαλικά έξω από το γήπεδο. Έξω από το γήπεδο. Ναι. Και αλλά ο δικός μου εντολέας ήταν και αυτός, δεν πρόλαβε καν να πάει στο γήπεδο, να φανταστείτε, αλλά βρέθηκε σε πόσες ενός χιλιόμετρου, πέτυχε, όντως, το λέει ότι έκανε ένα λάθος, πέταξε ένα δυναμικά και ένα από αυτά τα δυναμικά που ξέρετε, που κάνουν κρόλα, αυτά που είναι στις προσωπικές αποκριές. Ναι, ναι. Αυτό πέταξε. Και συνελήφθη, γι' αυτό και αυτό έγινε στην Κατσιμίδη, το πέταξε εκεί στην Κατσιμίδη και εκεί το συνέλαβαν. Εκεί ήταν αστυνομική με πολιτικά. Μιλάμε τώρα για μια απόσταση 1,2 χιλιόμετρα. Ναι, 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 ναι. Αυτό το δέχτηκε όμως το δικαστήριο, ότι δεν έχει σχέση με το
με το συγκεκριμένο ποδοσφαιρικό αγώνα που ήταν σε πολύ μεγάλη διαφορά. Και οι άλλοι δύο που μάλιστα δεν είχαν και συνήγορο επεράσπιση, αυτό μου κάνει εντύπωση. Δυστυχώς δεν είχαν, όχι. Λόγω οικονομικών, ας πούμε. Ο οικονομικός ήταν ο λόγος. Φαντάζομαι πως ναι. Ωραία. Λοιπόν, καταδικάστηκαν σε 6 μήνες. Αυτά πρέπει να επισημάνω λίγο στους φιλάθλους λίγο, ότι βλέπετε ότι ακόμα και για ένα, και μια κατοχή ενός, έστω, να το πούμε, κροτίδας, θεωρείται κροτίδας σύμφωνα με τους αστυνομικούς, έτσι αυτό πέριξε ο δικός μου εντολές ο κατηγορούμενος, ναι. Φανταστείτε ένα χιλιόμετρο μακριά. Δεν υπήρχε κόσμος γύρω, δηλαδή, φανταστείτε τώρα κάτι μήνες μπαμπράκι κοντά στο ύψος, Ναι, το ξέρω, περισσότερο. Κοντά ναι. στο Βασιλόπουλο να το φανταστούμε εκεί, το σούπερ μάρκετ. Ναι. Κοντά κάνουμε διαφήμιση. Λοιπόν, φανταστείτε εκεί, ρίχνοντας εκεί, είχε παρκάρει και το αυτοκίνητο του μαζί με ένα φίλο του. Και με το που έριξε αυτό έτσι πιο πολύ για, ξέρετε πώς. Έγινε ακριβώς ναι. ακριβώς υπήρχε από πίσω το αστυνομικό με πολιτικά και το συνέλαβε. Επειδή τον αγώνα είδε και ταλαιπωρήθηκε φυσικά στα δικαστήρια. Ευτυχώς γι' αυτόν είχε καλό αποτέλεσμα το δικαστήριο, αθώθηκε. Αλλά καταλαβαίνετε αυτοί οι άνθρωποι τώρα που τυχαίνουν σε τέτοιες καταστάσεις. Και οι άλλοι 6 μήνες με το 300 γιατί είναι 300... Δηματική ποινή. Το 300 δεν είναι παραπάνω ας πούμε. 300 να σας πω κάτι όμως με την προσάφηση του 110% που υπάρχει επί της ποινής που δεν το ξέρει περισσότερος κόσμος. Ναι. Σε κάθε χρηματική ποινή ναι. υπάρχει και προσάφηση 110%. Γιατί? Δηλαδή ακούει κάποιος 300 αλλά στον ξέπλο είναι 600 να το πω αλλιώς. Γιατί υπάρχει αυτή η προσάφηση? Υπάρχει από τον νόμο. Μάλιστα. Άρα όταν ακούμε την ποινή λέμε να βάζουμε επί ουσιαστικά δηλαδή. Στην ουσία είναι στις χρηματικές είναι επί 2. Δηλαδή, αν κάποιος ακούσει 100, 200, 500 ευρώ, να φανταστεί ότι είναι στην ουσία επί 2 ναι. αυτό. Και την άλλη την ποινή, πώς την είπατε, αυτή που είναι πιο. Η παρεπόμενη ποινή. Παρεπόμενη, ποινή οι ποινές αυτές παρεπόμενες είναι στην ουσία επιπρόσθετες ποινές, στις οποίες παρότι κάνανε έφεση οι άνθρωποι αυτοί από ό,τι γνωρίζω, γιατί εκείνη την ώρα να κάνουν έφεση, ναι. ισχύει αυτή η ποινή μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή του σε δεύτερο βαθμό, στο, ναι. στο τριμελές πλημμύριο. Και πότε όταν δηλαδή, δικαστεί. Δηλαδή, για μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή του, α πούμε, σε 6 μήνες, ένα χρόνο, πότε θα εκδικαστεί, πρέπει οι άνθρωποι να πηγαίνουν στο αστυνομικό τμήμα. Ναι, και αν παίζει το. Και αν παίζει το μπάσκετ του Πάουκ παραδείγματος χάρη στις 5 ώρα το απόγευμα, αυτός πρέπει να πηγαίνει μια ώρα πριν, δύο ξέρω εγώ στο τμήμα, στην ώρα του αγώνα και μετά μια ώρα. Δεν ξέρω πώς θα τις ορίσει, πώς νομίζω δεν είναι όρεση λεπτομέρειες, αλλά πάνω σε αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα. Δυστυχώς. Κύριε Παδόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ εγώ να είστε καλά, που μας ενημερώσατε, να είστε καλά.